Λοιπόν, είναι και τιμή και χαρά να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς επιστήμονες, δύο γνώστες αυτού του φαινομένου που λέγεται σεισμός. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως, με σύνδεση με την Αθήνα, το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, είναι σημαντικό που εσείς οι δύο μου κάνετε την τιμή να συμμετάσχετε και να παρέμβετε σε αυτήν την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εκπομπή θέλαμε να την κάνουμε πολύ νωρίτερα, μας πρόλαβε η καραντίνα, χαιρόμαστε που απόψε την υλοποιούμε και θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λέκα, θα σας πάω στο κομμάτι της επικαιρότητας. Εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς, βεβαίως η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με τη διαχείριση του φόβου. Πάντοτε ένα φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός που έρχεται έτσι ξαφνικά, προκαλεί μία αναστάτωση, προκαλεί μία υπερένταση, προκαλεί έναν έντονο φόβο. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη και κυρίως τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Θα ήθελα τη δική σας εξήγηση, το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, πραγματικά αυτό που είπατε ότι όσο εκπαιδευμένοι, όσο ενημερωμένοι και να είμαστε, όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός, είναι εύλογο όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε μια ζωή με τους σεισμούς, να αισθανόμαστε κάπως διαφορετικά. Και να προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αίσθηση που παράγει το φαινόμενο, ένα φαινόμενο που είναι πρωτόγνωρο, ένα φαινόμενο που ίσως είναι το πιο εντυπωσιακό και το πιο, αν θέλετε, τρομακτικό από όλα τα φαινόμενα. Γιατί η εξήγηση είναι απλή. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, αυτά που θεωρούμε δεδομένα, αυτά που θεωρούμε σταθερά, όπως το έδαφος που πατάμε, όπως το σπίτι στο οποίο κατοικούμε, αυτά λοιπόν τα αντικείμενα, αυτά τα δεδομένα δεν είναι δεδομένα πια και αμφισβητούνται από την ίδια τη φύση. Συνεπώς είναι εύλογο ο πολίτης, όταν εκδηλώνεται κάποιος σεισμός, να ανησυχεί, να τρομάζει, να διαρωτάει τι θα γίνει. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτά τα οποία και δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Βεβαίως με την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και όλα αυτά που κάνουμε από τον ΟΑΣΠ και όλοι οι συνεργάτες, προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση που μας βάζει σε δοκιμασία. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε ότι έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μία έντονη δραστηριότητα, πραγματικά υπάρχει κατά διαστήματα αυτή η δραστηριότητα, η οποία άλλοτε είναι ορατή και άλλοτε δεν είναι. Θα πρέπει να πούμε ότι συνεχώς στην Κρήτη κάνει σεισμούς, χωρίς βεβαίως να τους αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι σε μικρό μέγεθος, είναι μακριά από τον τόπο που κατοικούμε. Είναι λοιπόν η Κρήτη μία περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ούτως ή άλλως. Έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτή η υψηλή σεισμικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα για την Κρήτη. Ίσα-ίσα, μέσω αυτής της σεισμικότητας, μέσω αυτής της κίνησης των τεκτονικών πλακών, η Κρήτη έχει αποκτήσει αυτό το γεωγραφικό σχήμα, τα ψηλά βουνά, τις διάφορες πεδιάδες, τον πλούτο που έχει, τις ομορφιές που έχει. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το πλούτο, σε αυτό το όμορφο, το απαράμιλο φυσικογεωγραφικό τοπίο, ήταν επόμενο να αναπτυχθεί και ο πολιτισμός, ένας πολιτισμός ο οποίος είναι ίσως ο πιο προηγμένος πολιτισμός σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Λέκα, σαν επιστήμονας προβληματίζεστε περισσότερο όταν υπάρχει μία έντονη σεισμική δραστηριότητα ή όταν υπάρχει περιορισμένη σεισμική δραστηριότητα σε μία όμως σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Κρήτη? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια δραστηριότητα, αυτό ουσιαστικά μας δίνει δυνατότητα και να μελετήσουμε εμείς πολύ καλύτερα την εκδήλωση των σεισμών, αλλά και βέβαια από μόνη της αυτή η δραστηριότητα είναι θετική, γιατί ουσιαστικά εκτονώνεται ένα μεγάλο τμήμα της ενέργειας. Θα πρέπει να ενισχύουμε όταν υπάρχει
άπνοια σεισμική, δεν υπάρχει εκδήλωση σεισμική δραστηριότητα, γιατί για μακρύ χρονικό διάστημα, γιατί τότε συσσωρεύεται η δύναμη, που ούτως ή άλλως συσσωρεύεται με όλες τις καταστάσεις, με όλες τις φάσεις. Συνεπώς, κάποια στιγμή αυτή η δύναμη, αν υπάρχει μια μακρά περίοδος σεισμικής ησυχίας, θα πρέπει να εκδηλωθεί με ένα φαινόμενο. Μάλιστα. Γιατί ούτως ή άλλως τα φαινόμενα είναι δεδομένα, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Συνεπώς, την κάθε φορά όμως, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πολύ γενικά που λέω, την κάθε φορά μέσα από την τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα, αλλά και από την πρώτη δραστηριότητα, μπορούμε να εκτιμούμε τι περίπου μπορεί να εμφανιστεί σε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψουμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα σας... καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετική τιμή να είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Θα σας πω δύο ημερομηνίες και θέλω να σταθούμε σε αυτές τις δύο ημερομηνίες. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία και κάποιες δικές σας επισημάνσεις από το πρόσφατο παρελθόν. 12 Οκτωβρίου 1856. Έχουμε μία σεισμική δόνηση στο Ηράκλειο 7,6 Ρίχτερ. Είναι ο πιο καταστροφικός σεισμός στην σύγχρονη εποχή για την Κρήτη. Έχουμε 550 καταγεγραμμένους νεκρούς στο Ηράκλειο, 630 τραυματίες και μόλις 8 κτίρια που μένουν ανέπαφα στο Ηράκλειο. Αυτός είναι ο σεισμός της 12 Οκτωβρίου του 1856. Και επίσης έχουμε τον πιο πρόσφατο σεισμό, μεγάλο σεισμό, 26 Ιουνίου του 1926, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σεισμός, εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρα. Έχουμε νεκρούς στην περιοχή της Ρόδου, 10.000 όμως άστεγους στην πόλη του Ηρακλείου και σοβαρές ζημιές σε δύο ευληματικούς ναούς του Ηρακλείου, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, αλλά και τον Ναό του Αγίου Τίτου. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δύο ημερομηνίες, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι όσο πιο μακριά είναι ένα σοβαρό περιστατικό, τόσο πιο κοντά μπορεί να είμαστε σε έναν μεγάλο σεισμό? Οι δύο σεισμοί τους οποίους αναφέρατε είναι δύο πραγματικά ιστορικοί σεισμοί. Ιστορικοί διότι άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου και μάλιστα ο πρώτος του 1856 προκάλεσε βλάβες μέχρι και στη Μάλτα περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από την εστία του. Και οι δύο σεισμοί είχαν την εστία τους και του 1856 και του 1926 στην Κρητική θάλασσα, λίγο βορειότερα από την Κρήτη, λίγο δυτικότερα από τη Ρόδο. Και επίσης είχαν και ένα ακόμα κοινό χαρακτηριστικό, ότι και οι δύο δεν ήταν επιφανειακοί σεισμοί. Mm-hmm. Ήταν σεισμοί ενδιάμεσου βάθους, όπως εμείς τους ονομάζουμε, με μία εστία δηλαδή σε βάθος περίπου 80 ή και 100 χιλιόμετρων. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Οι σεισμοί ενδιάμεσου βάθους είναι περισσότεροι καταστροφικοί σε αυτό που λέμε στο νότιο τόξο της χώρας και λιγότερο καταστροφικοί στην Βόρεια Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο? Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Έχουν λοιπόν μία πολύ συγκεκριμένη χαρακτηριστική ιδιότητα οι σεισμοί αυτού του είδους, ότι δηλαδή μεταφέρουν επιλεκτικά μεγάλο μέρος της σεισμικής ενέργειάς τους από την Κρητική θάλασσα, από το Νότιο Αιγαίο, προς την Μεσόγειο, προς την Κρήτη δηλαδή, προς την Ρόδο, προς την Αίγυπτο, προς τη Μέση Ανατολή και πολύ λιγότερο προς το κεντρικό Αιγαίο και το Βόρειο, προς την Ηπειρωτική χώρα, προς την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των σεισμών ενδιάμεσου βάθους. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό? Γιατί οι ενδιάμεσοι σεισμοί είναι περισσότερο καταστροφικοί στη νότια χώρα και δι' στην Κρήτη? Διότι ακριβώς αυτοί οι σεισμοί γίνονται στην λιθοσφαιρική πλάκα η οποία υποβυθίζεται, την αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα που υποβυθίζεται κάτω από την Κρήτη και φτάνει μέχρι το Νότιο Αιγαίο, περίπου κάτω από την Σαντορίνη, και γίνονται ακριβώς μέσα στην λιθόσφαιρα αυτή της αφρικανικής πλάκας, και γι' αυτό το λόγο η σεισμική ενέργεια διαδίδεται πάρα πολύ καλά προς την κατεύθυνση της Αφρικής, προς την κατεύθυνση της Μεσογείου, ενώ προς τα βορειότερα απορροφάται πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όταν ήμουνα κάποτε στην Αμερική και δούλευα κάτω από την εποπτεία του λαμπρότερου επιστήμονα που έβγαλε
τα μεταπολεμικά χρόνια η παγκόσμια σεισμολογική κοινότητα, του καθηγητή και η Άκη, η Ιάπωνα, του το εξήγησα και μου είπε γελώντας, «Α, ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και στην Ιαπωνία». Και αυτό πράγματι συμβαίνει, διότι και εκεί έχουν παρόμοια ακριβώς φαινόμενα. Αληθεύει ότι οι ενδιάμεσοι σεισμοί δεν προκαλούν τσουνάμι? Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν προκαλούν τσουνάμι, διότι η μετακίνηση στο ρήγμα γίνεται στο βάθος αυτό που είπα, 80-100 χιλιόμετρων, δεν φτάνει στην επιφάνεια. Εκείνο λοιπόν που συμβαίνει, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, γιατί προκαλούν κυρίως βλάβες προς τα νότια και όχι προς τα βόρεια, δεν είναι μόνον αυτή η ιδιότητα που ανέφερα. Εάν έχουμε έναν σχετικά μικρότερο σεισμό με μέγεθος 6, δεν θα προκαλέσει βλάβες λόγω του βάθους. Όταν όμως αυτοί οι σεισμοί πάρουν μεγάλο μέγεθος, όπως πολύ σωστά είπατε, 7,6 το 1856, 7,4 το 1926, τότε εξαιτίας της ιδιότητας που προανέφερα γίνονται εξαιρετικά βλαβεροί, και μάλιστα το 1856 αλλά και το 1926 έγιναν βλάβες μέχρι την Αλεξάνδρεια και μέχρι το Κάιρο της Αιγύπτου. Και κάτι ακόμα που δεν είναι πολύ γνωστό. Τον σεισμό που έγινε στις 26 Ιουνίου του 1926 τον έζησε ο ίδιος στο Ηράκλειο ο Σερ Άρθουρ Εύανς. Θυμίζω, ο σπουδαίος Βρετανός αρχαιολόγος, ο οποίος ανέσκαψε μεγάλο μέρος της αρχαίας Κνουσού. Τότε ο ίδιος τον έζησε πάρα πολύ έντονα τον σεισμό του 1926 και η αρχική εντύπωση που είχε μέχρι τότε ότι τα μινωικά παλάτια που έβλεπε σε πολλά σημεία της Κρήτης, εκτός από την Κνωσό, στη Φεστό, στα Μάλια και αλλού, και στα οποία αναγνώριζε ορίζοντες, αρχαιολογικούς ορίζοντες καταστροφής, μέχρι τότε είχε μια αμυδρά ιδέα για το πού μπορεί να οφειλόταν αυτή η εκτεταμένοι ορίζοντες καταστροφής, τότε αποκρυστάλλωσε την άποψή του ότι ήταν οι μεγάλοι σεισμοί που κατέστρεψαν τον μινωικό πολιτισμό σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, όχι με μιας. Μέσα λοιπόν από την ίδια την προσωπική εμπειρία του ο Άρθουρ Εύανς, κατάλαβε για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η τεράστια καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Θέλω να σας ευνηδιάσω λίγο, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Λέκα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους εδώ. Γιατί θέλω μια εξήγηση. Μου είπατε νωρίτερα ότι στους ενδιάμεσους σεισμούς είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί τσουνάμι. Θέλω να δείτε τι κατέγραψε ο ερασιτεχνικός φακός ένα χρόνο περίπου σε μια σεισμική δόνηση λίγο πάνω από τα 5 Ρίχτερ στη Νότια Κρήτη, όπου για πρώτη φορά καταγράφουμε τόσο ξεκάθαρα στον ερασιτεχνικό φακό ένα μικρό τσουνάμι στην παραλία της Άρβης, στα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Θέλω να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά να μου δώσετε εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Αδειάζει! Γεμίζει και αδειάζει! Γεμίζει και αδειάζει! Ναι, τώρα γεμίζει. Τώρα γεμίζει πάλι. Εδώ δεν πάει γεμίζει, Κατερίνα. Γεννιούν μια πονία. Λες. Να το δω, κοίταξε πώς γεμίζει. Κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Λέκα, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λέκα. Έχουμε έναν σεισμό περίπου λίγο πάνω από τα 5 Ρίχτερ και βλέπουμε να καταγράφεται ένα τσουνάμι, δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν να το εντοπίσουν, μέσα από την ερασιτεχνική αυτή εικόνα αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί βλέπουμε ένα μικρό αλλιευτικό καταφύγιο, το νερό να τραβιέται προς τα μέσα και εν συνεχεία να επανέρχεται και να καλύπτει την ακτή. Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο για ένα σεισμό λίγο πάνω από 5 Ρίχτερ? Κύριε Λέκα, ξεκινάω με εσάς αυτή τη φορά. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς ήταν πολύ πιο πάνω από 5 βαθμούς. Ναι, 5 ίσως, Ρίχτερ. Ναι, σωστά. Η πρώτη εκτίμηση, αν θυμάμαι καλά, ήταν 5,8. Αλλά η πρόκληση γενικώς ενός τσουνάμι
εξαρτάται από πρωτίστως το βάθος. Δηλαδή, όσο πιο επιφανειακός είναι ο σεισμός, το ρήγμα είναι προς την επιφάνεια, διαρριγνύει τον πυθμένα, συνεπώς λόγω της διάρρηξης του πυθμένα έχουμε την εκδήλωση ενός τσουνάμι. Όσο πιο βαθιά είναι η αιστεία του σεισμού, δηλαδή πάει στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, στα 90 χιλιόμετρα και πιο κάτω, τότε η πιθανότητα να εμφανιστεί ένα ρήγμα στην επιφάνεια είναι πάρα πολύ μικρή. Συνεπώς και η πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα τσουνάμι είναι και αυτή πάρα πολύ μικρή. Βεβαίως, εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Από ένα σεισμό, είτε επιφανειακό είτε βαθύ, εν διαμέσου βάθος, μπορεί να εκδηλωθεί μια μεγάλη κατολίσθηση. Mm-hmm. Η κατολίσθηση δηλαδή είναι ένα αποτέλεσμα του σεισμού. Ξέρετε, ο πυθμένας δεν είναι επίπεδος, διαφοροποιείται πολύ ως προς τη μορφολογία. Έχει πολλές, πολύ μεγάλες κλίσεις σε ορισμένα σημεία και κυρίως νότια της Κρήτης και βέβαια βόρεια της Κρήτης και μπορεί από ένα πολύ μικρό σεισμό να εκδηλωθεί ένα τσουνάμι. Ένα τσουνάμι δηλαδή δεν προϋποθέτει πάντα σεισμό για να εκδηλωθεί και το είδαμε αυτό πρόπερση στην Ινδονησία, όπου έγινε μια υποθαλάσσια κατολίσθηση και χωρίς να υπάρχει σεισμός, άρα χωρίς να υπάρχει ανησυχία ή να υπάρχει κάποια προειδοποίηση στον πληθυσμό ότι έχουμε σεισμό, άρα έχουμε και τσουνάμι, ήρθε το τσουνάμι μόνο του και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Κύριε Λέκα, βάλτε μία ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή ολοκληρώνεται τον ιρμό σας και πάω στον κύριο Παπαδόπουλο. Θα δούμε εξαιρετικές εικόνες. Θα βάλω στη συζήτηση και τον κύριο Φασουλά και την κυρία Στάθη, αλλά και τον κύριο Μπελαδάκη. Και